Να δούμε λίγο τη φτώχεια. Θέλω να διαχωρίσουμε φτώχεια από φτώχεια. Κατά την ταπεινή μου άποψη υπάρχουν δύο ίδιοι φτώχεια. Είναι η φτώχεια που έχει να κάνει με την ανέχεια, η φτώχεια στην τσέπη σου δηλαδή, η αδυναμία να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά σου και στου λογαριασμού, η αδυναμία ενδεχομένω να χτίσει τα όνειρά σου όπω τα έχει φανταστεί πληρώνοντά τα, με χρήματα δηλαδή. Και υπάρχει άλλο είδου φτώχεια. Η φτώχεια μέσα μα. Η φτώχεια που μπορεί να τη βιώνουμε πολλά χρόνια πριν αδειάσει τη τσέπη μα. Μπορεί αυτή τη φτώχεια να την έχουμε αγκαλιάσει ζεστά και να την τροφοδοτούμε πολλά χρόνια πριν. Κοιτάμε μόνο λογαριασμού και δακρύζουμε ή ερχόμαστε με το άγχος στο λαιμό, το στρες στο λαιμό και την τροπή του δεν μπορώ να πληρώσω τι θα κάνω ή δεν μπορώ να ταΐσω τα παιδιά μου την μάνα μου, τον πατέρα μου που μετά χρόνια. Τι να κάνω. Ξέρετε, η φτώχεια έφερε τη συνέπεια τη οικονομική κρίση, τη φτώχεια που βιώνουμε όλοι μα σήμερα. Αλλά μια φτώχεια τη γέννησε και αυτή την οικονομική κρίση. Είναι η φτώχεια τη νοοτροπία, τη σκέψη, του προβληματισμού, τη παιδεία, τη δικαιοσύνη, τη πολιτική. Των πολιτών που δεν θέλουν πολιτική ή δεν ήθελαν πολιτική, αποχαυνομένοι, μαστορωμένοι σε μια τηλεοπτική, μηντιακή πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε για μένα τι μπορεί να είναι φτώχεια πριν φτάσω στο να μην μπορώ να φάω. Πριν φτάσουμε στο να κοιτάμε μόνο το άδειο τραπέζι ή το άδειο πιάτο. Αγαπούσαμε άλλα πράγματα από αυτά που θα έπρεπε να αγαπάμε. Και πάνω απ' όλα δεν αγαπούσαμε τον εαυτό μα. Γιατί αν αγαπούσαμε τον εαυτό μα, θα θέλαμε πάρα πολύ να γίνουμε πολύ καλύτεροι. Για εμά, για τα παιδιά μα, για τη συντροφό μα, για τη σύζυγό μα. Βρέα αδερφέ, για ό,τι αφήσουμε πίσω μα, όταν φύγουμε από αυτό το μάτιο κόσμο. Πόσο φτωχοί είμαστε, όταν ξυπνάμε ένα πρωί και βρίσκουμε έναν κερατά έναν ε, εξ, τύπο, έναν παρανοϊκό και μας λέει εδώ, θα γίνεις δική μου ομάδα και θα κατακτήσουμε τη βουλή, θα μπούμε με τάγκ. Έλα εδώ σφάξε το αρνί μπροστά μου να δω αν μπορείς να σημαδέψεις την καροτίδα. Και εγώ πάω μαζί του. Πάω και στρατεύομαι. Πόσο φτωχός είμαι μέσα μου. Όταν ο άλλο έρχεται και μου λέει: Έλα εδώ, έχουμε συσίδιο μόνο για Έλληνε. Οι άλλοι είναι, είναι υπάνθρωποι, είναι σκουπίδια. Έλα εδώ, θα δώσουμε αίμα για τον Έλληνα. Οι άλλοι είναι υπάνθρωποι, είναι σκουπίδια. Και ο Έλληνα στο εξωτερικό τι κάνει, από όπου παίρνει αίμα. Όταν δεν έχει να φάει ο Έλληνα στο εξωτερικό, από που παίρνει φαγητό. Μήπω εκεί ο ανώτερο Έλληνα στο εξωτερικό γίνεται υπάνθρωπο ή θα έπρεπε να γίνεται υπάνθρωπο. Χάσαμε την απλή λογική. Αυτή είναι η φτώχεια μα λοιπόν. Και δεν ξέρω αν είναι ένα στου τρει Έλληνε σε αυτή τη φτώχεια. Μήπω είμαστε τρει στου τρει. Αυτό φοβάμαι. Ο εναγκαλισμό με το ψέμα. Ο εναγκαλισμό με την υποκρισία με το τίποτα, αφε παιδί μου. Μήπω αλλού είναι η φτώχεια μα, αγαπητοί φίλοι ακροατέ. Μήπω η Eurostat μετράει μόνο την επιφάνεια. Και αν μπει στη ρίζα θα τρομάξουν όλοι. Μήπω αν ξανακοιταχτούμε, δούμε ότι τελικά δεν είμαστε ένα στου τρει στα όρια τη τόχιας και κάτω από τα όρια τη Μήπω είμαστε περισσότεροι σε αυτή τη φτώχεια που μα οδήγησε σήμερα να πεινάμε ή να θέλουμε να φάμε ο ένας τον άλλον για να χορτάσουμε. Με αυτή τη φτώχεια τι στο διάλογο θα κάνουμε.